Αποστολή του να τοποθετήσει την Ελλάδα στο χάρτη των χωρών που αναπτύσσουν διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές. Στόχος, έως το 2025, να στείλουν τον πρώτο Έλληνα επιστήμονα στο διάστημα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Πρόκειται για τον Ελληνικό Συνεργατικό Σχηματισμό Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών. Το C-Cluster για το διάστημα αποτελείται από τον φορέα Αρωγό Κοράλια, τη Βιομηχανική Ένωση και περισσότερα από 30 βιομηχανικά μέλη συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου. Ο Νικόλαος Λιβανός, που πρόσφατα βραβεύτηκε για την εταιρεία διαστημικών εφαρμογών MTech, μας εξηγεί ότι οι Έλληνες επιστήμονες μπορούν να δημιουργήσουν και στο διάστημα από την ίδια τους τη χώρα. Εγώ θα το περίμενα. Απλά το ζήτημα μας πάντοτε είναι πώς θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε το μυαλό το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα, να μην φύγει στο εξωτερικό. Και αυτό γίνεται μέσα από, πρώτα απ' όλα, από μικρές εταιρείες, οι οποίες θα πρέπει να μαζέψουν το δυναμικό αυτό και να μπορέσουν να το να προωθήσουν και να χτυπήσουν χωρίς φόβο διαγωνισμούς ευρωπαϊκούς. Κάπως έτσι κάναμε και εμείς το 2009-10, όπου χωρίς να έχουμε κάποια προϊστορία, ξεκινήσαμε, χτυπήσαμε ένα διαγωνισμό και ξεκίνησε η ιστορία μας σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Μέχρι τώρα έχουμε κάποια επιτυχία. Προβλέπουμε σε μελλοντική βελτίωση, καλυτέρευση και επέκτασή μας. Η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 υποδεικνύει την ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών, ειδικά μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Έτσι λοιπόν, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος προσφέρει στήριξη στους κλάδους της συνοπλοείας, του αλουμινίου, της αργυροχρυσοχοΐας, της βιοενέργειας, του περιβάλλοντος, του τουρισμού και της αγροδιατροφής. Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων συνεχίζει να στηρίζει δυναμικά τη δημιουργία συνεργατικών σχημάτων στην ελληνική οικονομία. Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 10 σχήματα τα οποία υποστηρίζουμε. Τα υποστηρίζουμε σε επίπεδο οργάνωσης, σε επίπεδο θεσμικής ενδυνάμωσης, σε επίπεδο εξωστρέφειας, σε επίπεδο υποστήριξη επιχειρηματικών αποστολών στο εξωτερικό, επιχειρηματικών συναντήσεων όπως η σημερινή και σε άλλα τέτοια τεχνικά και συμβουλευτικά επίπεδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε δίκτυα στο κομμάτι των υπηρεσιών, όπως είναι το σημερινό, διαχείριση αγενήτων. Έχουμε δίκτυα στο κομμάτι της μεταποίησης, όπως το δίκτυο κρασιού στην Αττική. Στο κομμάτι της μεταποίησης επίσης έχουμε δίκτυο στον κλάδο του αλουμινίου. Πρόσφατα, όσον αφορά το θέμα των ακινήτων και του τουρισμού, διοργανώθηκε ευρεία συνάντηση από φοροτεχνικούς, δικηγόρους και επαγγελματίες του κλάδου, προκειμένου να υπάρχει καλύτερο συντονισμό στην αξιοποίηση ακινήτων. Έρχεται να υποστηρίξει την πώληση, τη μίσθωση ακινήτων, αλλά επειδή συνεργάζονται μέσα μηχανικοί, δικηγόροι, οικονομολόγοι, αντιμετωπίζει και λάθη που έχουν τα ακίνητα, θέματα που πρέπει να τακτοποιηθούν, μπορεί να υποστηρίξει απόδημους που θέλουν να λύσουν προβλήματα φορολογικά.